Σοβαρές υλικές ζημιές υπέστησαν κυρίως τα 3 από τα 4 σταθμευμένα ιδιωτικής χρήσης επιβατικά αυτοκίνητα στα Άπτερα στα Χανιά, όταν από ένα ψηλό δέντρο αποκολλήθηκε ένας χοντρός κορμός και τα καταπλάκωσε στις 4 το απόγευμα. Οι ιδιοκτήτες τους κάλεσαν άμεσα την αστυνομία για να υποβάλουν τη σχετική δήλωση. Το ένα ειδικά από τα 4 γιοταχή που βρέθηκαν κάτω από τον κορμό υπέστη πολύ σοβαρές υλικές ζημιές, όπως μπορείτε να δείτε και εσείς πίσω μου. Με πήρε ο γιος με ένα τηλέφωνο και μου λέει τα αμάξι εκεί που το έχει παρκάρει έχει πέσει ένα δέντρο απάνω. Και έρχομαι και βλέπω το αμάξι εντελώς άχρηστο. Μέσα στα αυτοκίνητα δεν βρισκόταν κανείς εκείνη την ώρα, ενώ οι ιδιοκτήτες τους, όταν πρωτοαντίκρισαν την εικόνα με τα καταπλακωμένα αυτοκίνητα, έμειναν άναυδοι. Είχα έρθει να κάνω τον μπανάκι μου. Ξαφνικά ακούσαμε ένα θόρυβο, γυρίσαμε και είδαμε ότι είχε πέσει ο κορμός του δέντρου αυτού σε 3 αυτοκίνητα. Δυστυχώς εμένα έσπασε τον μπαμπρίζ, το άλλο αυτοκίνητο του διέλυσε όλη την οροφή. 4 αυτοκίνητα χτύπησε το δέντρο, το οποίο ο κορμός του έκοψε τα 2. Δεν φυσάει πολύ αέρας εδώ στην περιοχή. Δεν φυσάει πολύ σε αυτή την περιοχή. Δυστυχώς ήμασταν άτυχοι. Καλέσαμε την ασφαλιστική. Θα μας αποσημειώσει για τη θράψη κρυστάλλων. Για τα άλλα αυτοκίνητα δεν γνωρίζω. Θα έρθει και η πυροσβεστική να το μαζέψει. Και πρέπει να κάνουμε και κάποια αγωγή τώρα στο δασαρχείο, στο Δήμο. Δεν γνωρίζω. Θα το δούμε αυτό. Ναι. Στον καθήλυ υπεύθυνο. Ελάχιστα λεπτά μετά από την αστυνομία έσπευσε και όχημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 3 άντρες για να κόψουν προσεκτικά τον πεσμένο κορμό και τα κλαδιά, ώστε να απεγκλωβιστούν τα οχήματα χωρίς να προκληθούν περαιτέρω υλικές ζημιές. Ήρθε η πυροσβεστική, απεγκλωβίζει τα οχήματα από τα δέντρα και βλέπουμε το ότι μελιγενέστε με το Δήμο τώρα. Τώρα περιμένω και την ασφαλιστική εταιρεία, τη δικιά μου, με το Γερανό, να το πάμε στο συνεργείο και από εκεί και πέρα θα κάνετε αγωγές, φαντάζομαι. Βεβαίως θα κάνουμε και αγωγή και ό,τι μέλη γενέστε. Στο μεταξύ, τυχερή στην ατυχία της στάθηκε η ιδιοκτήτρια του ενός οχήματος, το οποίο ήταν σταθμευμένο ανάμεσα στα άλλα και υπέστη μόνο γρατζουνιές, καθώς όπως έπεσε ο κορμός, πάτησε με τα κλαδιά στο έδαφος και το κύριο μέρος του σταμάτησε μόλις μερικά εκατοστά από την οροφή του αυτοκινήτου, αφήνοντάς το κυριολεκτικά ανέπαφο. Και το μεσαίο έμεινε άθικτο. Δεν έπαθε κάτι. Δεν ξέρω πώς. Ένα από τα 4 δεν έπαθε τίποτα. Ο κορμός σταμάτησε στα 5 εκατοστά πάνω από την οροφή. Αυτός, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να πάει να γράψει το βράδυ ένα τζόκερ. Και του εύχομαι να το πιάσει και να είναι μοναδικός. Μεγάλη τύχη ήταν. Πολύ μεγάλη τύχη.